Μεγάλο πάρτι αφιερωμένο στους συντελεστές της υπαίθριας έκθεσης Hearts in Athens έγινε χθες το βράδυ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Ανάμεσα στα 118 γλυπτά σε σχήμα καρδιάς και αυτό του κοινωνικού μηνύματος προσφορά του Αντένα και της Μαρή Κυριακού με αγάπη που δημιούργησε ο Τιμπορ Φούλοπ. Το χειροκρότημα ανήκει στους δημιουργούς και τους χορηγούς των 118 καρδιών που χτυπούν στο κέντρο της Αθήνας και δίνουν χρώμα και ευαισθησία στην καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης. Από τους πρώτους που υιοθέτησαν μια καρδιά είναι το κοινωνικό μήνυμα προσφοράς του Αντένα και της Μαρή Κυριακού με αγάπη. Η Αθήνα ομόρφινε, στολίστηκε με δεκάδες καρδιές οι οποίες εκτίθενται στα πιο κεντρικά σημεία της πόλης μας. Και φυσικά ο Αντένα και η εκπομπή με αγάπη δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτή την τόσο σπουδαία διοργάνωση. Λέω σπουδαία γιατί στο τέλος οι καρδιές θα δημοπρατηθούν, ο σκοπός είναι ιερός και πάνε στην φιλανθρωπική οργάνωση, στο σωματείο μαζί για το παιδί. Η δική μας η καρδιά, η καρδιά του με αγάπη, εκτίθεται στην Βασιλή Σοφία στο Μέγαρο Μουσικής. Όποιος περάσει, που ξέρετε, μπορεί να ακούσει και το χτύπο της. Προσπάθησα να μεταδώσω την δύναμη της αγάπης. Να το εκφράσουμε ζωγραφική πάνω σε αυτό το γλυπτό. Να δείξουμε ότι με την αγάπη, με την δύναμη της αγάπης μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο. Το 50% των χρημάτων που θα συγκεντρωθούν κατά τη δημοπρασία των έργων θα διατεθούν στην Ένωση Φιλανθρωπικών Σωματείων μαζί για το παιδί. Μέχρι το Μάρτιο οι παλμοί της πόλης της Αθήνας θα χτυπούν όχι σε μία, αλλά σε 118 καρδιές. Και οι παλμοί αυτοί θα δονούν την πόλη σε ρυθμούς τέχνης, δημιουργίας και φαντασίας. Η υπαίθρια έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Μαρτίου. Στο πλαίσιο των αγώνων Παναθήναι, ο Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος διοργάνωσε ημερίδα με θέμα το φαινόμενο της βίας στον αθλητισμό. Σκοπός των διοργανωτών.